Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα συζητήσουμε για το μάτς αυτό, αλλά γενικότερα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, με τον Νίκο Τζουμάνη, τον οποίο θα καλησπέρισουμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρά, εσύ? Δόξα τω Θεώ. Ο Άρης συνεχίζει, έκτη συνεχόμενη νίκη. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όμως ότι χθες, Νίκο, λίγο τα χρειάστηκε η ομάδα κοντά στον Καμπανιακό. Ήταν σκληρό καρύδι. Ναι, μας άρεσαν τα δύσκολα γι' αυτό. Τι το κάνετε για να έχει ενδιαφέρον? Όχι, κοιτάξτε, αν μην διαλώ. Δεν περιμέναμε να εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, αλλά όταν βρίσκεις πίσω το σκορ στην έδρα σου από πολύ νωρίς, σίγουρα εντάξει, υπάρχει ηρεμία στην ομάδα πάνω απ' όλα και αυτό φάνηκε συνέχεια του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι η συνοχή που βγάζουμε στα παιχνίδια, η ομοιογένεια και το κλίμα που έχουμε, νομίζω μας οδηγεί στις νίκες και στα θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Πάντοτε βέβαια ένα γκολ κόντρα στον φετινό Άρη στη Γάμα Εθνική, όταν το πετυχαίνει ο αντίπαλος και ειδικά στο Κλεάνθης Βικελίδης, τον χαλιβδώνει, ναι. Είναι αλήθεια, εντάξει, δηλαδή σου λέει ότι το πιστεύει λίγο παραπάνω. Και φάνηκε αυτό χθες και είναι και μια ομάδα, ο Καμπανιακός, η οποία δεν είναι και από τις χειρότερες εδώ που τα λέμε της κατηγορίας. Εντάξει, είναι από τις καλές ομάδες. Όχι, ναι, είναι από τις καλές, και, αλλά βλέπουμε όχι μόνο χθες, αλλά γενικά έχω παρατηρήσει και όχι μόνο εγώ και οι συμπαίκτες μου είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, ότι σε κάθε παιχνίδι όλες οι ομάδες βγάζουν το έξτρα κίνητρο απέναντι στον Άρη, mm-hmm. για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό πρέπει σε κάθε παιχνίδι να είμαστε προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι, να τα τελειώνουμε και να μην μπαίνουμε σε περιπέτειες. Να χάσουμε αποτέλεσμα ή κάποιους βαθμούς. Ναι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία καν να δούμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Και αυτή η νοοτροπία νομίζω θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ήσασταν και λίγο κουρασμένοι. Φάνηκε λίγο, ναι, γιατί εντάξει, είχαμε και συνεχόμενα όλη την εβδομάδα παιχνίδια. Παίξαμε σε βαρύ γήπεδο στον Ορδαϊκό, στην Πτολεμαϊδα. Πάντα οι ομάδες που παίζουμε έχουν ρεπό πριν να το παιχνίδι με εμάς, οπότε εντάξει, είναι και λίγο, παίζει και λίγο η κούραση. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά πήγαινε. Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης σε ορισμένα διαστήματα ήταν ισοπεδωτικός. Μπορεί να μην έκανε τις πολύ σπουδαίες ευκαιρίες, τις καθαρές ευκαιρίες που λέμε, αλλά έκλεισε τον Καμπανιακό στο μισό γήπεδο και έτσι πως πήγαινε τουλάχιστον το μάτς, ήταν ζήτημα χρόνου να σκοράρει, έστω και να το κάνει. Ναι, δεν ανησυχήσαμε καθόλου, πιστεύω, καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, και ενώ βρεθήκαμε νωρίς πίσω στο σκορ. Έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, νομίζω, στην Καβάλα που χάναμε πολύ νωρίς. Και πάλι και εκεί το ίδιο, είχαμε μια σιγουριά μέσα στην ομάδα, μια ηρεμία που μας βγήκε σε καλό. Mm-hmm. Και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η ομάδα, παρότι δεν είχε ακόμη το σκορ υπέρ της, κυκλοφορούσε την μπάλα ήρεμα, πήγαινε πότε από τον άξονα, από τα πλάγια, πότε από τα δεξιά, πότε από τα αριστερά. Δεν πήγαινε δηλαδή σε γιώμες και σέντρες και άλλα. Ναι, όχι. Εντάξει, δεν νομίζω. Αυτό που μας περνάει προπονητής και ο κύριος Αναστόπουλος, νομίζω, φαίνεται στο γήπεδο ότι δεν χρειάζεται αυτό το ποδόσφαιρο της γιώμας, ειδικά στην κατηγορία αυτή που παίζουμε τώρα. Νομίζω το ορθολογικό ποδόσφαιρο και το σωστό είναι και το πιο ουσιαστικό για μας και φαίνεται και στα αποτέλεσματα. Ναι, καλά, τώρα αν είναι και ένα γήπεδο όπως το Ιορδαϊκού, βέβαια εκεί είναι και. Εντάξει, σίγουρα. Εκεί μπορεί να χρειαστεί να σηκώσουμε και την μπάλα λίγο στον αέρα. Όταν παίζεις και με 9 παίκτες ή 8, κοιτάς να κρατήσεις και το αποτέλεσμα στο τέλος. Γιατί μπάλα είναι ποτέ, δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι. Πού μη γίνεται. Πάντως ήδη Νίκο Άρης έχει χτίσει μια διαφορά, νομίζω, όχι απλά ασφαλείας. Έχει και από το δεύτερο και από τον τρίτο και από τον τέταρτο, αν βάλουμε την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, μια σημαντική διαφορά και πριν ακόμη βγει ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Αυτό που σας είπα και πριν, αυτό που κοιτάμε δεν είναι καν το τι θα κάνουν άλλες οι ομάδες, αν έχασε ο Λέσος, η Δράμα, η Καβάλα, δεν μας απασχολεί καθόλου. Ναι. Πραγματικά κοιτάμε το τι θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι εμείς, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και στο τέλος τη διαφορά θα τη δούμε. Εντάξει, και τώρα ήδη έχει δημιουργηθεί μια διαφορά, δεν λέει κάτι αυτό. Κάθε παιχνίδι θα πηγαίνουμε να το κερδίζουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε σαν Άρη, δεν αλλάζει κάτι. Θα σε ρωτήσω κάτι που λέει ένας φίλος μου από την αρχή της χρονιάς, ότι για να μου το σχολιάσεις, ότι αν ο Άρης τερματίσει με λιγότερος από 20 πόντους διαφορά από το δεύτερο, θα είναι αποτυχία. Εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, η Μπαρτσελόνα δεν είμαστε. Για, ενώ ας παίζουμε στη Γάμα Εθνική και όλα αυτά, ήδη κάναμε ένα στραβοπάτημα στο Νέστο, όλα στο ποδόσφαιρο, το αποτέλεσμα όλα στο ποδόσφαιρο είναι, αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, και ακόμα καλύτερα πιστεύω, δεν λέω για 20 βαθμούς διαφορά, αλλά η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Πιστεύεις, Νίκο, ότι θα παίξει και καλύτερα η ομάδα, γιατί το ρωτάει αρκετός κόσμος, εντάξει, μπορεί. Ναι, σίγουρα το έχω ακούσει αρκετές φορές αυτό το πράγμα, αλλά
Κοιτάξτε, υπάρχει στην ομάδα, δεν υπάρχει μια... δεν είχαμε τον χρόνο να κάνει μια σωστή προετοιμασία ο προπονητής μας, όλους τους παίχτες μαζί από την αρχή της χρονιάς. Άλλοι, οι περισσότεροι δεν είχαν κάνει καν προετοιμασία. Ναι. Λίγα άτομα είναι που έχουν κάνει προετοιμασία. Οπότε αυτό παίζει το δικό του ρόλο στο παιχνίδι. Σωστό. Τον κάθε παίχτη ξεχωριστά, δηλαδή τι κούραση, τι... στην απόδοσή του όλα αυτά. Mm. Αλλά θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι που παίζουμε και αυτά, ο ένας βλέπει καλύτερα το παιχνίδι του αλλού, έχουμε δεχθεί περισσότερο και ακόμα περισσότερο θα δεχθούμε στην πορεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, ο να χρόνος είναι υπέρ μας πλέον. Έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι βέβαια γάμα εθνική, αλλά όλες αυτές οι νίκες και το γεγονός ότι ο Άρης δεν αγχώνεται, κερδίζει όχι, και έχει εμπιστοσύνη, κτίζει και ένα χαρακτήρα και ενώπιση της επόμενης χρονιάς από τώρα. Έτσι δεν είναι. Χτίζει μια νοοτροπία νικητής στην ομάδα. Σίγουρα, ναι. Η νοοτροπία αυτή που μας περνάει ο κύριος Αναστόπουλος είναι ότι δεν πρέπει να χαλαρώνουμε καθόλου, δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Τους σεβόμαστε όλους, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε, εμείς είμαστε το Άρης, εμείς έχουμε το μεγαλύτερο κίνητρο από όλες τις ομάδες και πρέπει να το δείχνουμε στο γήπεδο αυτό. Mm-hmm. Οπότε μέχρι το τέλος θα είμαστε στην πρίζα, να το πω έτσι. Εσύ ξεκίνησες φέτος τη χρονιά στη Βέρεια, έπαιξες μάλιστα κόντρα στον Πανθρακικό σε εκείνο το 0-2 στα τέλη του Αυγούστου. Αυγούστου, ναι. Και μετά ήρθε η πρόταση από τον Άρη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπήκες και πολύ στη διαδικασία να το σκεφτείς, έτσι είναι. Με αυτά τα δεδομένα, νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό, με αυτά τα δεδομένα τα οποία μας είχε πει ο κ. Καρεπίδης που όταν είχαμε μιλήσει, δεν χρειάστηκε μεγάλη σκέψη, είναι αλήθεια, ναι. Εντάξει, τον ήξερες και από τη Βέρα, σε βοήθησε και αυτό λίγο περισσότερο. Ναι, το ότι είναι ένα ρίσκο το ότι πηγαίνει στη Γ εθνική, όλες οι επιλογές νομίζω ρίσκονται, είτε στην Α είναι, είτε στη Β είναι, είτε στη Γ είναι, όλες έχουν το δικό τους ρίσκο. Δεν θα πω ότι έκανα ένα ξεχωριστό ρίσκο στην καριέρα μου γι' αυτά. Ίσα μάλλον επιστρέφω, γύρισα μάλλον σε μια ομάδα την οποία ήξερα και ήθελα να γυρίσω. Ναι. Οπότε δεν χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη σκέψη γι' αυτό. Και νομίζω για σένα ειδικά, Νίκο, το ότι επειδή ήσουν και σε μια εντάξει, κακή χρονιά για τον Άρη, τη σεζόν 13-14, μέσα σου δεν ξέρω, αισθάνεσαι κάπως ότι θέλω να ανεβάσω τον Άρη στη Super League, να τον εδραιώσω γιατί έχεις ένα, σου έχει μείνει εκείνη η χρονιά. Ναι, εκείνη η χρονιά. Σίγουρα και αυτό έπαιξε το ρόλο του στη σκέψη πίσω στο μυαλό μου. Εντάξει, τα έβαλα κάτω. Δυστυχώς εκείνη η χρονιά ήταν αποδοχημένη για την ομάδα. Δεν θέλω καν να τη θυμάμαι προσωπικά ότι είχα την αποτυχία του αποβασμού του άρεσε η γιορτή του και όλα αυτά 100 χρόνια. Ναι. Οπότε έπαιξε και αυτό το ρόλο, ναι, στην αποφάση μου. Έχετε κάνει πάντως μια καλή παρέα, φαίνεται αυτό, μέσα στα αποδυτήρια γενικότερα. Ναι, ναι, όχι, υπάρχει πολύ καλό κλίμα και πολύ καλή παρέα μέσα και μέσα και εκτός γηπέδου. Μπορεί ο κόσμος τώρα να ακούει, να το λέμε πολλές φορές εμείς, Νίκο, για το καλό κλίμα, για την παρέα, αλλά αν δεν το νιώσει μέσα στα αποδυτήρια. Βέβαια, άμα δεν το ζήσεις, δηλαδή, άμα δεν το ζήσεις και καταλάβεις το πώς λειτουργούμε μεταξύ μας όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου ονόματος μέσα στην ομάδα, δεν μπορείς να καταλάβεις αν δεν δεις πώς το ζούμε πραγματικά. Mm. Το καλό είναι ότι εμείς το ξέρουμε. Ξέρουμε τι κλίμα έχουμε, ξέρουμε πώς λειτουργούμε μέσα στην ομάδα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Mm. Δηλαδή κάποιος ο κόσμος μπορεί να πει ότι ναι, μεν, αλλά εμείς όμως ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στην ομάδα και αυτό καλύπτει τα πάντα. Mm-hmm. Το περίεργο με σένα ξέρει, όταν είχε με το ρωτούσε και πολλοί κόσμος, ενώ εσύ είχε κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Βέρεια, έπαιξε, πρόλαβε και σε ένα παιχνίδι, ήσουν από αυτού που τραυματίστηκαν. Ναι, ναι. Άρα, άρα οι τραυματισμοί δεν κάνουν διακρίσεις, αυτό είναι νόμος. Όχι, δεν κάνω διακρίσεις, εντάξει, στον αθλητισμό και πάντα υπάρχει ο τραυματισμός, πάντα θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι πέρασε αυτό, δεν με ενοχλεί καθόλου. Τώρα είσαι καλά, τώρα είσαι καλά. Ναι. Είναι πολύ καλά, ναι. Τώρα από εδώ και πέρα έχουν μείνει και λίγα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Ναι, έχει ο Άρης ένα διάστημα μετά ξεκούρασης, έχει αρκετό χρόνο μετά. Έχουμε ένα μήνα μέχρι τις 17 Γενάρη νομίζω. Ναι. Τώρα παίζετε την Κυριακή κόντρα στο Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Νωρίς, όπως λέω εγώ, 2 η ώρα, με μπουγάτσα και κακάο το παιχνίδι. Ναι. Παραλίγο. Ναι, αντιπαράδειγμα έτσι, ναι. Τουλάχιστον γίνεται στο Ανθή Καραγιάννη. Κάτι είναι και αυτό. Σε ένα πιο μεγάλο γήπεδο, σαφώς με καλύτερο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ναι. Είναι στα υπέρ, πιστεύω. Αγώνες στα υπέρ. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα παιχνίδια. Να ευχηθούμε μακριά από τραυματισμούς στο υπόλοιπο της σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Και γρήγορα και μαθηματικά την άνοδο, Νίκο. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.